Λοιπόν, για το μήνυμα. Ναι. Το είδα το ματς μαζί με το Ισούνα. Τελικό κυπέλου με τη Σεβίλη, ναι. Ισπανία. Κοίταξε, με τόσο ψηλά σε ζώνη, στο κέντρο οι δύο center back, έτσι όπως την είδα από ψηλά, δύο center back στο κέντρο της Σεβίλης, δεξί back στη γραμμή επάνω 15 μέτρα δεξιά από το κέντρο, αριστερό back 15 μέτρα αριστερά από αριστερά. Και παίρνει την μπάλα η Μπαρσελόνα χωρίς passing game με μεγάλη παλιά. Η Μπαρσελόνα έχει το στοιχείο του passing game, το καλύτερο passing game στον κόσμο. Με 20-30 πάσες μπορεί να σε ανοίξει οποιαδήποτε άμυνα σε τόσο κλειστούς χώρους. Και όμως δεν χρησιμοποίησε καθόλου passing game τη μικρή την πάσα. Ήταν 30, 40, 25, 30 μέτρα παλιά στην πλάτη. Αυτό δεν είναι ότι η Μπαρσελόνα έβαλε 5-0. Φυσικά είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά όταν παίζω εγώ ξύλο με έναν ο οποίος είναι 10 φορές πιο δυνατός και πάω να τον παίξω στα ίσια. Οποιοδήποτε άθλημα, χωρίς να χαμηλώσω ρυθμό, χωρίς να κάνω ειδικές άμυνες πάνω σε καλούς παίκτες, κάποια man-to-man, κάποια ειδικά μαρκαρίσματα, και έχω τόσα βάλω και όσα φάω με την άμυνά μου, πολύ ωραίο το μήνυμα που ήρθε, με τους δύο center back στα 7 μέτρα στο κέντρο του γηπέδου και δύο πλάγι back 20 μέτρα επάνω και ο ένας και ο άλλος, είναι κατανοητό ότι έτσι σχέδιο θα φάω στον ανοιχτό χώρο γκολ από την Μπαρσελόνα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλείδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.